Κυριακή 8/6/2008 κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 17, στίχοι 1-13. Σοφία, ορθή, ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξασι, Κύριε, δόξασι. Το καιρό εκείνο επάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, είναι απάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον, αυτή δε στην αιώνιο ζωή, είναι αγινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο νε τελείωσα, ο δε δοκάσμι να ποιήσω. Και νυν δόξασον με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη, ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης σου, δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Σύ, σαν και μη αυτούς δε δοκάς, και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνω κάνω ότι πάντα όσα δε δοκάσμι παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα δε δοκάσμι δε δοκάφτης, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον, και επίστευσαν ότι σοι με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι ότι σοι εσύ, και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα αιμά, και δε δόξασμεν αυτής. Και ουκ έτοιμοι εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσεύχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου, ο δε δοκάσμι, ή ναός είναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμιν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματι σου. Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν, πεπληρωμένη εν αυτή. Στην πορεία από την ανάληψη προς την Πεντηκοστή, πάντοτε αυτή την Κυριακή η Εκκλησία μας προβάλλει και τιμά τους πατέρας της πρώτης Ενική Οικουμενική Συνόδου, οι οποίοι εθεολόγησαν πάνω στο θέμα της Αγίας Τριάδας. Και έρχεται αυτό το κείμενο να προβάλλει αυτή τη θεολογία την τριαδολογική και ταυτόχρονα μέσα από το λόγο που ο Χριστός απευθύνει στον Πατέρα του, αυτό το κείμενο ακούσαμε, να προβάλλει τη δική μας θέση μπροστά στο Θεό και μπροστά στα πράγματα του κόσμου. Γιατί το κάθε κείμενο το οποίο μπορεί να αφορά μια εσωτερική σχέση πατρός προς τον Υιό, αυτό δηλώνει ακριβώς επειδή εμείς το ξέρουμε και κάτι το οποίο αφορά εμάς. Θεολογεί το κείμενο για μας. Να δούμε το κείμενο στην πορεία του για να καταλάβουμε πώς καθορίζεται αυτή η κουβέντα του Υιού προς τον Πατέρα για τη ζωή μας και πώς μπορούμε να προβούμε και να την αξιολογήσουμε. Το κείμενο, αν θυμίστε, το είπε ο Χριστός λίγα από τη Σταύρωσή του. Είναι ο καταληκτήριος λόγος εκείνης της πολύ μεγάλης ομιλίας που έκανε στους μαθητές του πριν να πάθει και να σταυρωθεί. Στο τέλος λοιπόν αυτού του κειμένου επελέγησαν από τους πατέρες αυτά τα κείμενα να ακουστούν. Πρώτα ομιλεί ο Χριστός τον πατέρα του και λέει που τον δόξασε τον πατέρα του και θέλει να έχει τη δόξα που είχε πριν και λέει που τώρα είναι η ώρα της δόξας του. Πρώτα τι είναι αυτή η δόξα? Πρωταγενώς αυτή η δόξα είναι η σχέση της Αγίας Τριάδας που είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί και όλη αυτή η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδας συνέχεται από την αγάπη. Αυτό μπορούμε να πούμε, αυτό μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά αυτό μπορούμε να καταλάβουμε, πρέπει να μας καταλάβει και εμάς. Ότι αφού η σχέση μέσα στην Αγία Τριάδα είναι αγάπη και εμείς προς εκεί πορευόμεθα, το συνεκτικό στοιχείο το οποίο λειτουργεί τη ζωή μας είναι αγάπη, είναι η δόξα. Η οποία όμως αγάπη λειτουργείται, όπως λένε οι πατέρες, στην πράξη της ζωής, γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος και εμείς ζούμε σε αυτή τη ζωή, μέσα από την άρση του Σταυρού. Οι πατέρες μιλούν διτός για τη δόξα. Πρώτα είναι αυτή η αγάπη που συνέχει τη ζωή της Αγίας Τριάδας
και την έχει τη δική μας ζωή, αλλά αυτό θα αποκαλυφθεί στη ζωή μας αν μπορούμε να αντέξουμε τα μαρτυρικά σταυρικά στοιχεία της ζωής. Δόξα λοιπόν του Χριστού είναι και ο σταυρός του. Γι' αυτό το λέει λίγο πριν να σταυρωθεί και λέει δόξα σε με. Και τώρα δοξάζεται και πάντοτε ήταν δοξασμένος. Αλλά η δόξα είναι ένα αφηρημένο στοιχείο. Άρα η αγάπη, και αυτό είναι το σπουδαίο, και όλοι μιλούν για την αγάπη, και κανείς δεν θα έχει αντίρρηση και κανείς δεν θα έχει καμία ένσταση, αλλά, υπάρχει το μεγάλο αλλά, η αγάπη λειτουργείται και δοξάζεται το γεγονός αυτής της αγάπης μέσα από την αποτογή στο σταυρό. Και εδώ το αλλά βλέπετε την άσκηση στον αέρα και εδώ καταργείται. Και εδώ όλα τα περί αγάπης κηρύγματα, ομιλίες, λόγοι, πολιτική, κοινωνική περί αγάπης, περί, δάζουν στον αέρα και αποκτούν άλλο κάλος, άλλη ομορφιά και άλλη δυσκολία όμως. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο αυτής της πορείας του Χριστού μας μέσα από το Σταυρό, μέσα από το πάθος προς τον Πατέρα του και πάλι. Είμαστε ξέρω από την ανάληψη προς την Πεντηκοστή λέμε. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο της ζωής μας, αυτή η δόξα. Η δυνατότητα της αγάπης, αλλά που θα λειτουργήσει μόνο μέσα από τη δυνατότητα να μπορούμε να έρουμε απαθώς όσο μπορούμε το Σταυρό μας. Αλλά το κείμενο συνεχίζει και να προσθέσουμε σε αυτό το ουσιαστικό στοιχείο που είπαμε και μερικά άλλα στοιχεία κάλους όπως αποκαλύπτονται μέσα από το κείμενο αυτό το οποίο ακούσαμε. Λέει το κείμενο αυτό ότι ό,τι μου έδωκες εγώ θα στο δώσω. Ανατρέπονται τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε δικό μας. Ακόμη και ο Υιός ότι έχει όχι τον Πατέρα. Αυτή είναι έκφραση αγάπης. Και ό,τι, έχει, ό,τι του δίνεται εκεί τα αποδίδει. Και όσους του δίνει εκεί τους αποδίδει. Και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία ανατροπή στη ζωή μας για να μπορούμε να θεολογήσουμε με τη ζωή μας. Που σημαίνει να φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα γιατί για μας είναι φτιαγμένα. Δεν έχουμε τίποτε δικό μας, όλα δικά μας και τίποτα δικά μας. Όλα τα πρόσωπα μας δίνουν δωρά του Θεού. Δεν μπορούμε τίποτα να κατακτήσουμε και δεν μπορούμε τίποτα να κρατήσουμε κοντά μας. Αυτό το στοιχείο λοιπόν μας κάνει να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτή η ελευθερία μας κάνει να θεολογούμε. Και αυτή η ελευθερία μας κάνει να γινόμαστε με τον Θεό. Και λέει, ό,τι μου έδωκες, εγώ το φύλαξα. Και αυτό το έκανε γιατί ακριβώς εφανέρωσα το όνομα της ανθρώπης, λέει. Τι έκανα εγώ? Δεν λειτουργούσα για μένα. Βλέπετε εμείς τι κάνουμε, εφανερώνουμε το πρόσωπό μας. Θέλουμε να δείξουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, γιατί είμαστε. Ποια είναι τα στοιχεία της προσωπικότητας, της ταυτότητάς μας. Εκείνος λέει, εφανέρωσα το όνομά σου. Και εκείνος δεν είχε προσωπικότητα, πώς δεν είχε? Ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Και όμως αυτή η θεολογία, αυτή η αγαπητική θεολογία, που αντέχει όπως είπαμε στο Σταυρό, και αυτό είναι Σταυρός, αντί να φανέρωνε στο όνομά σου, θα φανέρωνε στο Θεό, είναι ουσιαστικό για τη δική μας πορεία. Αν θέλουμε εκεί κάπου να φτάσουμε και αν θέλουμε τα θέματα της θεολογίας ή των θεοφόρων πατέρων να τα βλέπουμε σαν μακρινά γεγονότα και να λέμε υπήρχαν και αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, πρέπει να λειτουργήσουμε αυτά τα θέματα. Εφανέρωσα λοιπόν το όνομά σου στους ανθρώπους και πάντα τα εμάς θα εστίπια και αφού τα φανέρωσε σένα, όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Δεν υπάρχει τίποτε δικό μου. Ό,τι φανερώνουμε εμείς στη ζωή μας φανερώνουμε για να φανερώνει το Θεός. Αν μετά εμείς τιμάμε τη ζωή, γιατί τους τιμάμε? Γιατί μας φανέρωσαν το Θεό, γιατί μας αποκάλυψαν το Θεό. Και έτσι η ζωή μας αποκτά ένα άλλο κάλος. Ανατρέπεται το φιλμιστικό, το εγωιστικό, το απαιτητικό, εκείνο το οποίο προβάλλει εμάς. Και όλα γίνονται θεϊκά. Όλα γίνονται αγαπητικά και η αγάπη περνάει από σταυρό και να μπορείς να φανερώνεις το Θεό είναι σταυρός. Και να μπορείς να μείνεις εσύ καλά είναι ο Θεός για να είσαι εσύ είναι και πάλι σταυρός. Και τότε και πάντα τα εμάς αστεί και προσεύχεται ο Χριστός προς τον Πατέρα και λέει για να είναι και αυτοί ένα όπως εμείς. Αυτό είναι και ο ορφαίος τιμίο. Η ενότητα του κόσμου. Αλλά η ενότητα του κόσμου όχι μέσα από άλλα ενωτικά στοιχεία του κόσμου. Όχι μέσα από άλλες προσπάθειες ενώσεως. Μπορεί να είναι καλές, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι δίθεν φιλάνθρωπες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει την ενότητα παρά μόνο μέσα από αυτά τα στοιχεία. Αγιοπνευματικά και μαρτυρικά θα έλεγα. Είναι οσιέν όσπερ και εμείς. Και αυτή είναι η πρόκληση του Θεού να είμαστε ένα. Όποιος αναιρεί την ενότητα του κόσμου. Με οποιασδήποτε μικρο ή μακροδιαμάχης που κάνει. Αναιρεί, δεν μπορεί να γίνει, αλλά εκείνος αναιρεί πρακτικά στη ζωή του, τη ζωή της Αγίας Τριάδας. Αναιρεί το λόγο του Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία βλέπετε πάντοτε. Στέκεται έκπληκτη και με στάσεις προς αιρέσεις που διχάζουν την Εκκλησία. Και κάθε τι που καταργεί την ενότητα την οποιαδήποτε δική μας είναι ανέρεση ζωή μας. Γιατί ακριβώς διχαζόμαστε για να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Είναι όσοι ένα όπως και εμείς. Και αυτή είναι θεολογία, είναι μια πρακτική, κατανοητική, μαρτυρική, βιούμενη θεολογία. Και αυτή η θεολογία είναι για μας. Και οι πατέρες που θεολόγησαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν άνθρωποι της βιωματικής θεολογίας. Ήταν αγιοπνευματικοί άνθρωποι και ήταν της βιωματικής θεολογίας. Πόνεσαν για αυτά. Και το ερώτημα είναι πώς αυτά μας αγγίζουν. Πόσο σήμερα αυτή η μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, της Τριαδολογίας, πώς αποκαλύπτεται μπροστά μας. Τι ήταν αυτοί που μίλησαν για μας, γιατί μίλησαν για μας.
Τι είναι αυτά τα γεγονότα, γιατί προβάλλει η Εκκλησία? Η Εκκλησία προβάλλει μουσιακά γεγονότα ή θεατρικά γεγονότα? Αν αυτά δεν γίνουν βιώματά μας, αν η πορεία από την ανάληψη προς την Πεντηκοστή και οποιαδήποτε γιορτή δεν γίνει μέγεθος βιωματικό και δεν καταλήξει στην εχριστό ενότητα, τότε δεν κάναμε τίποτε. Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Θεολογία της Αγίας Τριάδας. Μακρινό γεγονός, αλλά τόσο καθημερινό. Αν εμείς αυτό δεν το λειτουργήσουμε, είναι σαν να αναιρούμε και να ευρίζουμε αυτό που έκανε η Πατρίδα της Εκκλησίας. Αν ζούμε στην Εκκλησία και αν δεχόμεθα τις Οικουμενικές Συνόδους και την πράξη της ζωής του, αυτά δεν θα γίνουν απλώς γεγονότα γνωστικής κατανοήσεως του νου μας, αλλά βιωματικής εκφράσεως. Αν αρνηθούμε στην πράξη ζωή μας αυτή τη σύνοδο, αυτή τη θεολογία, τότε είμαστε γελοί για τα πράγματα του κόσμου. Δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτε. Καλύτερα να λέμε κοσμικές, πολιτικές, φιλοσοφικές ιδεολογίες θα είναι κάτι καλύτερο. Θα συγκινούν και τον κόσμο και θα μας χειροκροτούν κιόλας. Αν δεν το κάνουμε, είμαστε γελοί. Όλα τα πράγματα χωρίς το Θεό είναι άδεια. Όλα τα πράγματα χωρίς το Θεό είναι γελία. Όλα τα όμορφα λόγια, όλες οι σπουδαίες ιδέες χωρίς το Θεό είναι γελίες. Οτιδήποτε καλό κάνουμε χωρίς το Χριστό είναι κενό και άδειο. Μην γίνουμε άδειοι, πορευόμενοι από την ανάληψη προς την Πεντηκοστή.